Αυτό το παρελθόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι προβολές του σήμερα για να ερμηνευθεί το παρελθόν. Γι' αυτό και έχουμε ένα ενιαίο όλον σύνθεσης, ιδεολογίας και συμπύκνωσης όλης της ανθρώπινης κατάστασης στο παρόν. Το παρόν αρχίζει από ένα παρελθόν που έχει υποβαθμιστεί, θεωρείται ότι δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτε και επομένως ως παρελθόν αποτελεί μέρος μιας πνευματικής περιέργειας από που ερχόμαστε, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν μας εξηγεί που πάμε. Και θα δούμε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με κοσμογονικές μεταβολές που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία της επικοινωνίας, με τις μεταμορφώσεις της οικονομικής δυναμικής και πολλά άλλα, αλλά σε επίπεδο αξιών και σε επίπεδο θεσμών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, βρισκόμαστε ακόμη και μάλιστα με αιμονικό τρόπο στον 18ο ή 19ο, προσέξτε, ευρωπαϊκό αιώνα. Και δυτικό ευρωπαϊκό αιώνα. Δεν έχουμε μετακινηθεί στο ελάχιστο. Αυτό λοιπόν συγκροτεί την πρωταρχική υπόθεση της ιδεολογίας. Όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, μία επιστήμη, και δει στις κοινωνικές επιστήμες, προϋποθέτει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Το πρώτο είναι η ενοιολογία των φαινομένων. Πώς θα τα αποκαλέσουμε τα φαινόμενα, το πώς θα τα αποκαλέσουμε εξηγεί του πώς τα προσλαμβάνουμε. Όταν θα μιλήσουμε για δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, τι θα εννοήσουμε. Θα εννοήσουμε αυτό που μας λένε σήμερα, δηλαδή το παρόν πολιτικό σύστημα, διότι το παρόν πολιτικό σύστημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία εκλόγιμη, μία αιρετή μοναρχία. Θα εξηγήσω μετά αυτό, γιατί έχει τεράστια σημασία για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, πού ζούμε. Ζούμε στο τέλος, όπως μας λένε, της εξελικτικής διαδρομής, το τέλος της ιστορίας, η οποία ιστορία είναι αυτή που διαμορφώθηκε θεσμικά τον 18ο αιώνα με τον λεγόμενο διαφωτισμό, ή βρισκόμαστε στην αρχή μιας εξέλιξης η οποία προόριστε να προχωρήσει και να μας οδηγήσει στο τέλος αυτής της εξέλιξης που θα είναι η δημοκρατία. Η απόσταση είναι οβυδιακή, όπως θα λέγαμε, δηλαδή μιας τεράστιας διαδρομής η οποία τοποθετεί τα πράγματα σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, αν θέλουμε να τα δούμε πραγματικά. Ξέρετε, οι έννοιες υπάρχουν και μπορούμε να τις αντλήσουμε από το σημείο όπου δημιουργήθηκαν και όχι όπως θέλουμε εμείς να τις κατασκευάσουμε. Όταν λοιπόν μιλάμε για ενοιολογία των φαινομένων, σημαίνει ότι προσδιορίζουμε τα φαινόμενα με βάση τις πραγματικότητες, όπως δηλαδή αναδείχθηκαν σε μια συγκεκριμένη στιγμή που ανέδειξαν και για πρώτη φορά την έννοια. Η έννοια δημοκρατία δεν είναι νεότερο δημιούργημα. Παρελήφθη από την πόλη κράτος. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της πόλης κράτους? Ότι ανέδειξε την έννοια δημοκρατία, όπως και όλες τις άλλες έννοιες, ισότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία κλπ., καθοδόν προς τη γένεσή τους. Όταν γεννήθηκαν δηλαδή, γεννήθηκε η έννοια δημοκρατία, το φαινόμενο δημοκρατία, της έδωσαν ένα όνομα. Όταν γεννήθηκε η έννοια ελευθερία, της έδωσαν ένα όνομα. Σήμερα παρελήφθησαν αυτές οι έννοιες σε μια ορισμένη περίοδο της δυτικοευρωπαϊκής αναγέννησης και εμφανίστηκαν όμως με άλλο περιεχόμενο. Πήραν δηλαδή τις αρχαίες έννοιες και τους έβγαλαν το περιεχόμενο και έδωσαν περιεχόμενο αυτό το οποίο ζούσαμε εκείνη την εποχή, ζούσαν οι Δυτικοευρωπαίοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, παραδείγματος χάρη,
για να δούμε πώς οικοδομείται η ιδεολογία των κοινωνικών επιστημών, των λεγόμενων επιστημών, σημαίνει ότι η ατομική ελευθερία δηλώνεται ότι είναι ανώτερη της πολιτικής ελευθερίας και μάλιστα κατά τρόπο που η μία είναι ασύμβατη με την άλλη. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα, διότι κυριαρχεί ακόμα και σήμερα στις αντιλήψεις των ανθρώπων και δείτε το μεγάλο στοχαστών. Δηλαδή, εάν κανείς μας λένε αποκτήσει πολιτική ελευθερία, θα πάψει να είναι ατομικά ελεύθερος. Να το δεχθούμε. Σημαίνει δηλαδή ότι εάν αυτοκυβερνηθούμε, η πρώτη πράξη μας θα είναι να καταργήσουμε την ατομικότητά μας. Αυτή η σχέση δηλαδή ατομικού και συλλογικού σήμερα ορίζεται με βάση τις ιστορικές ιδεολογίες φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού, που δεν ήταν οι ιδεολογίες που θα μας πει ο Μάρξ και οι φιλελεύθεροι στοχαστές της ολοκλήρωσης της ανθρώπινης κατάστασης, αλλά της μετάβασης, δρόμων μετάβασης από τη φεουδαρχία στη νεότερη εποχή. Οι κοινωνίες που ήταν καθυστερημένες σε αυτή την εξέλιξη υιοθέτησαν τη βίαιη αναπροσαρμογή, δηλαδή το σοσιαλισμό. Ρωσία, Κίνα και άλλες. Οι κοινωνίες που εξελίχθηκαν νωρίτερα και σταδιακά υιοθέτησαν το φιλελευθερισμό στις διάφορες εκδοχές του, είτε εξελικτικό είτε επαναστατικό όπως με τη Γαλλική Επανάσταση. Αλλά οι ιδεολογίες αυτές που πρέπει να τις αναλύει κανείς δεν ορίζουν τα φαινόμενα. Οι ιδεολογίες αυτές περιγράφουν αυτό το οποίο συνέβη σε αυτή τη συγκεκριμένη εποχή. Άρα λοιπόν η ατομική ελευθερία στην οποία συναντιόνται και οι δύο κάνουν συμβατή την πραγματικότητα που ζούμε. Ποια είναι η πραγματικότητα που ζούμε? Η πρώιμη εποχή της μετάβασης από την φεουδαρχία, από τη δεσποτεία στην ανθρώπινη κατάσταση εν ελευθερία, στον ανθρωποκεντρισμό όπως τον αποκαλώ. Αυτή λοιπόν η πρώιμη κατάσταση συνδέεται και με ένα άλλο μεγάλο πράγματι φαινόμενο της εποχής μας, που είναι η μετάβαση από τη μικρή κλίμακα που οριοθετεί η πόλη στη μεγάλη κλίμακα του κράτους-έθνους. Αυτή η κλίμακα που ακριβώς επέτρεψε στον ανθρωποκεντρισμό να κυριαρχήσει πάνω στη γη μας δίνει την σημειολογία μιας νέας πραγματικότητας που έχει να κάνει με το επικοινωνιακό σύστημα. Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή? Το γεγονός ότι η φυσική συνάντηση των ανθρώπων που προϋποθέτει η πόλη για να εξελιχθεί ως επικοινωνιακό σύστημα υποκαθίσταται σήμερα από την τεχνολογική επικοινωνία της τεχνολογίας, δια της τεχνολογίας. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο φαινόμενο, το οποίο όμως δεν μας επιτρέπει να δεχθούμε, να υποστηρίξουμε ότι γίναμε ανώτεροι καθόλου. Πρώτα-πρώτα η μεγάλη κλίμακα γεννήθηκε και άρα ο νεότερος κόσμος στο μέσον προς το ανώτερο στάδιο, ανώτερη περίοδο του Βυζαντίου, το Άνω Βυζάντιο, και όχι στη Δύση. Η Δύση σύρθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να μας απασχολήσει αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει λοιπόν ότι η εποχή μας είναι η εποχή της πρωτοσυγκρότησης των κοινωνιών εν ελευθερία. Και αυτή η εποχή της πρωτοσυγκρότησης έχει μπροστά της ως προϋπόθεση την ατομική ελευθερία, αλλά απουσιάζουν οι άλλες πτυχές της ελευθερίας, που είναι η κοινωνικο-οικονομική, άρα εκεί που ο άνθρωπος συναντιέται με τα επιμέρους συστήματα, όταν πηγαίνει παραδείγματος χάρη να συνάψει μια σχέση εργασίας, ή στο συνολικό που είναι η πολιτική, το πολιτικό σύστημα. Αυτά τα συστήματα, δηλαδή ο τρόπος που συγκροτούνται τα συστήματα αυτά, είναι συμβατός με την ατομική ελευθερία. Άρα ο ανθρωποκεντρισμός μας σήμερα είναι πολύ περιορισμένος. Είναι περιορισμένος μόνο στην προσωπική μας ζωή, στην προσωπική μας κατάσταση και όχι
στο επίπεδο της συνάντησής μας με τα συστήματα. Όταν θα έρθει η στιγμή, δηλαδή, να συναντηθούμε στο πεδίο της εργασίας με την οικονομία, θα συναντήσουμε τον ιδιοκτήτη της οικονομίας, του οικονομικού συστήματος, ο οποίος θα μας πει, θα καθορίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εργαστούμε. Αυτό κανείς δεν το σκέφτεται, δεν το βλέπει ως πράξη με την υπογραφή μας παραίτησης από την ελευθερία μας. Γιατί τι σημαίνει ελευθερία? Σημαίνει αυτοκαθορισμός, αυτονομία, να αποφασίζουμε εμείς για τη ζωή μας. Στην πολιτική, παραδείγματος χάρη, επειδή αποφασίζουμε εμείς ποιος θα μας κυβερνήσει, άρα που εκλέγουμε το μονάρχη μας, σημαίνει ότι είμαστε πολιτικά ελεύθεροι? Εδώ υπησέρχεται η έννοια του δικαιώματος. Έχουμε ένα δικαίωμα στην ψήφο, αλλά που δεν μας, ή στο λόγο, το πολιτικό, αλλά που δεν μας κάνει ελεύθερους. Για να γίνουμε ελεύθεροι και αυτά τα στοιχεία να είναι μέρος της πολιτικής μας ελευθερίας, πρέπει εμείς να ενδυθούμε το πολιτικό σύστημα και να αποφασίζουμε. Τότε το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη στην διαδήλωση, δεν θα μας χρειάζεται, θα γίνει περιττό. Διότι δεν διαδηλώνει κανείς εναντίον του εαυτού του, ο οποίος αποφασίζει. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι όλη αυτή η ιδεολογία και οι ασυμβατότητες που προβάλλουν έχουν να κάνουν με περιγραφές της εποχής μας. Η ελευθερία, λέει, η ατομική, βεβαίως, του φιλελευθερισμού εναντίον της ισότητας του υπαρκτού σοσιαλισμού, ο οποίος δεν επιβάλλει την ισότητα, επιβάλλει μια ισότητα σε επίπεδο προλεταριοποίησης του ανθρώπου και όχι σχέσεις με την ιδιοκτησία, αλλά που υπάρχουν κάποιοι που κατέχουν μέσω του κόμματος το κράτος, οι οποίοι συγχρόνως κατέχουν και το οικονομικό σύστημα, την ιδιοκτησία του, συνεπώς ορίζεται αυτό ως σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής με τους όρους του ολοκληρωτισμού. Βλέπετε λοιπόν ποιο είναι το αδιέξοδο της εποχής μας. Και γι' αυτό όταν εξετάζουμε τα φαινόμενα της εποχής μας, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική υπό το πρίσμα του μέλλοντος, δηλαδή τι θα έρθει αύριο. Όλα πρέπει να λυθούν μέσα στις παρούσες συνθήκες. Είναι τεράστια αυτή η σημασία. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία της επιστήμης. Ενοιολογία, που ορίζουμε τα φαινόμενα όπως εμφανίστηκαν στην εποχή που εμφανίστηκαν, και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της σπουδής του ελληνικού κόσμου. Έχουμε την τυπολογία των ενιών, άρα των φαινομένων, ποιο ανήκει σε τι. Η εκλόγιμη μοναρχία προσυδειάζει στην ατομική ελευθερία. Έχουμε την δημοκρατία στην οποία, η οποία έρχεται να υποστασιοποιήσει θεσμικά την καθολική ελευθερία, ατομική, κοινωνική και πολιτική, και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως μία άλλη παράμετρος η οποία είναι κρίσιμη, που είναι η βιολογία του κοινωνικού φαινομένου. Σήμερα ακούμε πολύ, είναι διάχυτη και καθολική η αντίληψη ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει κανείς την ανθρώπινη εξέλιξη, διότι ο άνθρωπος είναι μη ελέγξιμος στη συμπεριφορά του, επομένως κινείται σε ένα πλαίσιο που καθορίζει αυτό στην ιστορία και την εξέλιξη. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος σκέφτεται με τους όρους της εποχής που ζει ή με τους όρους που του υποδεικνύει, αν είναι να αλλάξει τα πράγματα, η εξέλιξη, οι νέες συνθήκες. Δεν σκέφτεται κανείς σήμερα με τους όρους της φεουδαρχίας. Δεν σκέφτεται κανείς σήμερα με τους όρους της δεσποτείας, της φεουδαρχίας, οποιασδήποτε άλλης πραγματικότητας που παρήλθε. Δεν σκέφτεται όμως και κανείς με τους όρους της δημοκρατίας. Μάλιστα, εάν του επισημάνει κάποιος ότι είναι, η άποψή του είναι αυστηρά ολιγαρχική και μάλιστα της πρώιμης εποχής, δηλαδή μοναρχευωμένη ολιγαρχία, μπορεί να αισθανθεί και προσβεβλημένος. Ότι δηλαδή δεν είναι δημοκρατικός. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Έχουμε δηλαδή ζυμωθεί μέσα σε ένα ιδεολογικό πλέγμα, το οποίο το διδάσκουμε στα πανεπιστήμια και στα σχολεία μας, το διδάσκουμε στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό εφησυχάζουμε. Άρα η επανάσταση στο πεδίο των εννοιών έχει τεράστια σημασία και συνδέεται όχι με οποιαδήποτε εξέλιξη, αλλά συνδέεται με εποχές μεγάλης μετάβασης, όπως είναι η σημερινή. Γι' αυτό και έχει σημασία να εγκαθιδρύσουμε μία μέθοδο η οποία θα μας επιτρέπει τα φαινόμενα του παρελθόντος που έχουν παραδείγματος χάρη αναπτυχθεί σε μια άλλη κλίμακα όπως η κλίμακα της πόλης, να μπορούμε να τα ερμηνεύουμε όχι με την έννοια του να επιστρέψουμε σε αυτή την εποχή, αλλά να αντλήσουμε από εκεί τα στοιχεία και τις πραγματικότητες προκειμένου να σκεφτούμε, να στοχαστούμε με τους όρους της μεγάλης κλίμακας, άρα και της νέας τεχνολογίας της επικοινωνίας που ζούμε σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημοκρατία της Αθήνας. Επανέρχομαι σε αυτό γιατί είναι πολύ ζωντανό και πολύ σπουδαίο παράδειγμα. Το ζήτημα δεν είναι να μεταβούμε στην πόλη κράτος για να εφαρμόσουμε τη δημοκρατία. Το ζήτημα δεν είναι να ασκήσουμε κριτική στη δημοκρατία της πόλης, της Αθήνας παραδείγματος χάρη, γιατί κάτι εκεί δεν πήγαινε καλά με τις γυναίκες, με τους υποτιθέμενους δούλους και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Το ζήτημα είναι να στοχαστούμε πάνω στην έννοια δημοκρατία, στο γιατί δημιουργήθηκε αυτή την εποχή και όχι σε μία άλλη, σε αυτή την περιοχή του κόσμου και όχι σε μία άλλη, και αυτά τα στοιχεία και αυτό τον προβληματισμό με βάση τις παραμέτρους να τις εξετάσουμε στην εποχή μας. Αυτό κάνει η κοσμοσυστημική γνωσιολογία, λοιπόν. Έχει ανασυγκροτεί τον κόσμο της κοσμοϊστορίας και του παρόντος με όρους κοσμοσυστήματος και εκεί παρακολουθεί την εξέλιξη. Έτσι, λοιπόν, διαχωρίζει με γνώμονα πια την ελευθερία, όχι ως μεταφυσική πραγματικότητα, αλλά ως μια πραγματικότητα η οποία γεννιέται μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες και εξελίσσεται και η οποία ελευθερία χωρίζει δύο τύπους κοσμοσυστημάτων. Το δεσποτικό, αυτό με το οποίο κινήθηκε ο κόσμος στο μεγαλύτερο μέρος της κοσμοϊστορίας μέχρι και το 19ο-20ο αιώνα, και το ανθρωποκεντρικό που αναπτύσσεται στον ελληνικό κόσμο, που φτάνει όχι μέχρι τον 4ο αιώνα που μας λένε, αλλά μέχρι τις παρυφές του 20ου αιώνα και που είναι η αιτία της μετάβασης στη συνέχεια στη μεγάλη κλίμακα. Αυτό το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, λοιπόν, στην βιολογική του διαδρομή, στην εξέλιξή του, παρουσιάζει μία συνέπεια, η οποία μπορεί να μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη στην συγκρότηση μιας επιστημονικής πρότασης για την ανθρώπινη κατάσταση, για τις φάσεις τις οποίες εξελίσσεται και για το τι σηματοδοτούν αυτές οι φάσεις. Άρα, αν θέλουμε να το φέρουμε αυτό στην εποχή μας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δυνατότητα πρώτον να αποτιμήσουμε αυτό που είμαστε, όχι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά μόλις η αρχή, στη μεγάλη κλίμακα, και συγχρόνως να ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο, πού πάμε. Με άλλους όρους θα λύσουμε τα προβλήματά μας σήμερα, εάν ξέρουμε ότι μεθαύριο θα πάμε κάπου αλλού, άρα να επιχειρήσουμε να τα λύσουμε μέσα στην άλλη αυτή εποχή που έχουμε ήδη εισέλθει και με άλλους όρους αν θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε στάσιμοι στην εποχή του 18ου-19ου αιώνα που συγκροτήθηκε ο νεότερος κόσμος σταδιακά για να φτάσει σε αυτό το στάδιο το σημερινό που για τη Δύση είναι αδιαμφισβήτητο της πρώιμης αυτής εποχής. Άρα λοιπόν η ανθρωποκεντρική αν θέλετε γνωσιολογία, τη δεσποτική την αφήνουμε στην άκρη γιατί δεν μας χρειάζεται για την ώρα, η ανθρωποκεντρική λοιπόν γνωσιολογία μας δείχνει ότι έχουμε δύο μεγάλες φάσεις της ανθρώπινης κατάστασης. Η κράτοκεντρική, οι κοινωνίες μέσα στα κράτη, και η οικουμενική που συγκροτείται ένας κόσμος που δεν καταργεί τον κρατοκεντρισμό, αλλά τον εντάσσει μέσα σε ένα κόσμο κράτος, δηλαδή σε μια άλλη πολιτιακή πραγματικότητα η οποία λειτουργεί εναρμονιστικά στο όλον που υπερέχει
και αυτό δηλαδή που εξέχει των επιμέρους των πρωτογενών θεμελίων κοινωνών που είναι τα κράτη. Αυτό το συναντάμε με την εποχή του Αλεξάνδρου, την Κοσμόπολη. Τι συνέβη? Εντάχθηκε εκεί ο κόσμος των πόλεων και συνέχισε αλλού με ολιγαρχία, αλλού με δημοκρατία και στη συνέχεια με το τέλος και της δουλείας και τη μετάβαση στην εταιρική οικονομία με την ολοκλήρωση στο Βυζάντιο. Εκεί παρήχθη λοιπόν η νεωτερικότητα, η νεότερη εποχή. Αυτή λοιπόν η, αν θέλετε, εξελικτική βιολογία της ανθρώπινης κατάστασης μας επιτρέπει να γνωρίζουμε αυτό που, να συνειδητοποιήσουμε μάλλον αυτό που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή η πρώιμη φάση, να ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία που τη συγκροτούν και συγχρόνως να έχουμε μία προοπτική για το μέλλον. Ποια είναι η προοπτική αυτή? Βλέπουμε, διαπιστώνουμε δηλαδή ότι κάτι αλλάζει σήμερα ή ότι είμαστε ακόμα στη φάση της εδραίωσης αυτής της πραγματικότητας που γέννησε σταδιακά η αναγέννηση ή ο 16ος και 19ος αιώνας. Αυτό, σε αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι ότι ό,τι συμβαίνει σήμερα έχει να κάνει με την υπέρβαση αυτής της πρώτης, της πρώιμης εποχής των κοινωνιών εν ελευθερία. Βεβαίως υπάρχουν κοινωνίες όπως οι δυτικές που είναι στο στάδιο της υπέρβασης. Υπάρχουν και κοινωνίες όπως αυτές του λεγόμενου τρίτου κόσμου, οι οποίες είναι πολύ πιο πίσω μέσα σε αυτό το στάδιο της μετάβασης. Οι κινέζικοι, οι κοινωνίες της Αφρικής, οι ασιατικές γενικότερα κλπ. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι είναι διαφορά μέσα στην ίδια φάση που αντιπροσωπεύουν και όχι διαφορετικές φάσεις. Το ίδιο πολιτικό σύστημα έχει η Κίνα με την Ευρώπη. Απλώς εκεί έχει λιγότερα δικαιώματα, αλλά την ίδια ελευθερία, την ατομική. Το πολιτικό σύστημα δεν συναντιέται με την κοινωνία, είναι ιδιώτης η κοινωνία. Αν έχουμε κοινωνικές αντιθέσεις, οι κοινωνικές αντιθέσεις δεν γίνονται μεταξύ μιας κοινωνικής ομάδας ή τάξης, όπως λέγεται, και μιας άλλης, αλλά μεταξύ της κοινωνίας της εργασίας και του κατόχου του οικονομικού συστήματος, του ιδιοκτήτη, ή μεταξύ της κοινωνίας εν συνόλο, των υπηκόων και του πολιτικού προσωπικού. Αυτό που χαρακτηρίζει το είδος του πολιτικού συστήματος δεν είναι η στιγμή της εκλογής, της ψήφου, αλλά η σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής στη διάρκεια μεταξύ των δύο εκλογικών περιόδων. Εκεί λοιπόν το πολιτικό αυτό σύστημα είναι εκείνο που αναπαράγει τη μοναρχία, την απολυταρχική μοναρχία, με μόνη τη διαφορά ότι δεν έχει έναν μόνιμο ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης αναφέρεται σε ένα δημόσιο ή εθνικό συμφέρον ή ένα γενικό συμφέρον, το οποίο όμως γενικό συμφέρον δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άποψη του ιδίου γι' αυτό. Η κοινωνία δεν θεωρείται ότι έχει βούληση. Άρα το ατομικό τοποθετείται απέναντι στο συλλογικό, γιατί το συλλογικό θεωρείται ότι είναι το κράτος. Το κράτος δεν είναι όμως συλλογικό, το συλλογικό. Είναι αυτό που ιδιοποιείται το συλλογικό και το κάνει ουσιαστικά προσωποπαγές. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός είναι ο μονάρχης, ο πρόεδρος της Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού, ο οποίος αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τι θέλει η κοινωνία, πού θα πάει η κοινωνία και βεβαίως το ατομικό του φιλελευθερισμού αντιτείνεται όχι στην πολιτική ελευθερία της κοινωνίας, αλλά στον κάτοχο του πολιτικού συστήματος που αποφασίζει τι είναι συλλογικό και τι δεν είναι. Άρα λοιπόν, όταν ερχόμαστε για να αντιμετωπίσουμε με όρους επιστήμης τη σημερινή πραγματικότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα και αν φύγουμε από τις κοινωνικές επιστήμες, αυτό το έλλειμμα γνώσης μας ακολουθεί. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα, η πολεοδομία. Πώς θα συνεκροτήσω μια κοινωνία
Άρα ο αστικός ιστός, ο αγροτικός ιστός, εάν επικρατούσε η δημοκρατία. Πώς θα λειτουργούσε η ίδια η επιστήμη και για ποιο σκοπό. Σήμερα έχουμε τους μεγάλους ιδιοκτήτες της τεχνολογίας της επικοινωνίας. Από το Facebook μέχρι οποιονδήποτε άλλο. Πανηγυρίζουν κάποιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον κόσμο όλο, διότι το Twitter εξαφάνισε από το έδαφος του τον Τραμπ, ότι το Facebook τον εξαφάνισε επίσης και δεν αναλογίζονται ότι η πράξη αυτή δείχνει ότι υπάρχει ένας ιδιοκτήτης του συστήματος επικοινωνίας, ο οποίος αποφασίζει τι είναι συλλογικό, τι είναι συμφέρον για μια κοινωνία και τι δεν είναι. Συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, την τηλεόραση κλπ. Θα θυμάστε τη συζήτηση που έγινε για τον βασικό μέτοχο. Ως εάν είχε σημασία αν ήταν 5 ή 1 ο ιδιοκτήτης. Κανείς δεν έθεσε το ζήτημα του διαχωρισμού μεταξύ ιδιοκτησίας της επιχείρησης και διαχείρισης του πολιτικού ζητήματος το οποίο έρχεται να κάνει δικό του το τηλεοπτικό μέσον. Διότι αν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τηλεόραση, είναι και διαχειρίζεται αυτός με όρους επικοινωνίας την πολιτική, σημαίνει ότι γίνεται ιδιοκτήτης της. Με άλλα λόγια, αυτός αποφασίζει ποιος θα εμφανιστεί για να επιχειρηματολογήσει, ποια θα είναι η ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, πώς θα αναπτυχθεί, άρα πώς θα ληφθούν οι πολιτικές αποφάσεις. Τι διαφέρει από τη φεουδαρχία, λοιπόν. Βλέπετε, δηλαδή, τον περιορισμένο ορίζοντα της γνώσης, αλλά και τον περιορισμένο ορίζοντα της σημερινής πραγματικότητας. Έχουμε μία διαφορά, ξέρετε, τεράστια που πρέπει να συνεκτιμήσουμε. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με τη σύγκρουση μεταξύ παλαιού και νέου φιλελευθερισμού. Ο παλαιός φιλελευθερισμός ήταν ο ομόηχος και ομότροπος με τον παλαιό υπαρκτό σοσιαλισμό, με την έννοια ότι αναπτύσσονταν μέσα στο κράτος, το περίκλειστο κράτος. Θα θυμάστε στην περίπτωση της Ελλάδας ότι η προστασία του φίξ, του ταμ-ταμ που υπήρχε εκείνη την εποχή, που έμοιαζε με την Coca-Cola, συνεπήγετο την απαγόρευση της Coca-Cola στην Ελλάδα. Δηλαδή, χρειαζόταν αυτή η περιτύχηση των συνόρων για να μπορέσει να αναπτυχθεί η λεγόμενη εθνική οικονομία. Γνωρίζουμε επίσης ότι σε αυτή τη φάση έπρεπε το κράτος, δηλαδή το σύνολο της κοινωνίας, να υποστηρίξει πολιτικές διαμόρφωσης συνολικών πολιτικών δημοσίου συμφέροντος. Νοσοκομιακή περίθαλψη, τα νοσοκομεία ήταν κρατικά, η εκπαίδευση ήταν κρατική, οι δρόμοι ήταν κρατικοί, γιατί το κράτος τα δημιουργούσε όλα αυτά, ήταν οι υποδομές. Αυτό τελείωσε πια. Τελείωσε γιατί σήμερα με τη βοήθεια των δύο θεμελιωδών παραμέτρων της νομισματικής οικονομίας που χειραφετήθηκε, ανδρώθηκε και τις τεχνολογίες της επικοινωνίας έχουν εξέλθει του κράτους, δεν καταργούν τα κράτη και δεν μπορούν να τα καταργήσουν, αλλά έχουν εξέλθει των κρατών και κινούνται στην ιστορία με όρους κρατοκεντρισμού, δηλαδή διαχείρισης της πολιτικής, όχι με βάση κανόνες, έστω εξουσίας μοναρχικής, αλλά με βάση τους όρους δύναμης που ισχύει στις διακρατικές σχέσεις. Γιατί σε αυτή την πρώτη φάση η εξέλιξη συντελείται, η ανθρωποκεντρική εξέλιξη δηλαδή, με όρους ελευθερίας, μέσα στα κράτη. Όχι στις διακρατικές σχέσεις. Οι διακρατικές σχέσεις εξακολουθούν στον κρατοκεντρισμό να είναι σχέσεις δύναμης, δηλαδή σχέσεις βαρβαρότητας, μη ανθρωποκεντρικές. Δεν έχουμε σύστημα δηλαδή. Έχουμε τάξη, απλώς μια ρύθμιση για να μην επέλθει η ολοκληρωτική καταστροφή ή η ολοκληρωτική αναρχία. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν η οικονομία και η τεχνολογία κινούνται
σε πλανητικό επίπεδο, εκεί όπου διακτηνώθηκε το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα, ενώ οι κοινωνίες, άρα και τα πολιτικά συστήματα, παραμένουν μέσα στα επιμέρους κράτη. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι σήμερα, γιατί δεν είμαστε στη φάση που θα οδηγηθούμε στην οικουμένη και επομένως σε ένα κόσμο κράτος πλανητικό ή στο μερικό πλανητικό κόσμο, στον πλανήτη κόσμο κράτος, αλλά στην φάση εκείνη που η ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής, άρα οι συσχετισμοί, θα πρέπει να διαμορφωθούν εντός των κρατών, διότι εκεί παίρνονται οι πολιτικές αποφάσεις, άρα καθορίζονται οι κανόνες αναδιανομής, οι κανόνες ελευθερίας κλπ. Σε αυτό το επίπεδο, αυτός που είναι εντεταλμένος να αναλάβει αυτό τον ρόλο, διαπιστώνουμε ότι δεν μπορεί να τον αναλάβει, γιατί είναι όμοιρος, δηλαδή το πολιτικό προσωπικό, είναι όμοιρος καταστάσεων οι οποίες τους υπερβαίνει. Με την κοινωνία συναντιόνται μια φορά στα 4 χρόνια. Με τις δυνάμεις της οικονομίας συναντιόνται καθημερινά. Και η νέα μορφή εξάρτησης δεν είναι φεουδαλική. Είναι μέσα από το δανειακό σύστημα. Δηλαδή η νομισματική οικονομία κατορθώνει να ελέγχει μέσω της ιδιοκτησίας της οικονομίας, του οικονομικού συστήματος και μέσω του ελέγχου της πολιτικής, το σύνολο της κοινωνικής δυναμικής μιας χώρας, που σημαίνει του πλανήτη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η αποκατάσταση της ισορροπίας, άρα του σκοπού της πολιτικής, που οφείλει να επανέλθει, εννοείται, γιατί αυτό είναι ο λόγος ύπαρξης και της οικονομίας και της πολιτικής, στο κοινό συμφέρον, άρα στο συμφέρον των κοινωνιών, βρίσκεται πολύ μακριά από τις σημερινές πραγματικότητες. Άρα η σημερινή αντίληψη για το οικονομικό και πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να επαναφέρει τις ισορροπίες που μέσα από κοινωνικούς συσχετισμούς εντός των κρατών παρήγεται ένα αποτέλεσμα σύνοχης, εποφελές για τις κοινωνίες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αφορά στην κοινωνική πρόνοια. Η κοινωνική πρόνοια, το κράτος πρόνοιας, δημιουργήθηκε σε μια εποχή που ο πλούτος των εθνών ήταν πολύ μικρότερος. Και όμως σήμερα μας λένε ότι δεν επαρκεί και ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σπατάλη χρημάτων, πλούτου, για την κοινωνική πρόνοια που πρέπει να την αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας, άρα ο καθένας χωριστά. Η τεχνολογία της επικοινωνίας, απ' την άλλη, δεν οδηγεί σε αυτό που εφάνταστοι στοχαστές της εποχής μας, που δεν δίνονται, όχι δεν θέλουν, να αγγίξουν τα θεμέλια της εποχής μας. Μας λένε ότι θα φτάσουμε σε έναν μετάνθρωπο, σε έναν homus deus, αντί για homus sapiens, συγγνώμη, και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπος, στο μέτρο που οικοδομεί ένα ευφυές περιβάλλον, θα κληθεί όχι μόνο να το ζήσει, αλλά και να το διαχειριστεί. Θα είναι ο άνθρωπος της τεχνολογίας της επικοινωνίας. Θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι στο σπίτι του, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε, αλλά θα μπορεί σε έναν προβλεπτό χρόνο να κινείται στους δρόμους του Τόκιο, ως εάν βρίσκεται εκεί. Θα μπορεί να είναι σε πολλά σημεία του κόσμου συγχρόνως. Άρα οδηγούμαστε σε μια εποχή που δεν θα αλλάξει ο άνθρωπος για να γίνει κάτι άλλο, αλλά που θα ενσωματωθεί και θα εγκλιματιστεί στις νέες συνθήκες, όπως έγινε και στο παρελθόν με τις εξελίξεις. Ο άνθρωπος των ομηρικών επών δεν είναι ο ίδιος με τον άνθρωπο της δημοκρατίας. Ο άνθρωπος της εποχής της πόλης, της δημοκρατίας, δεν είναι ο ίδιος με τον άνθρωπο της εποχής της οικουμένης, που έχει την θεσμική ιδιότητα όχι απλώς του πολίτη, αλλά του κοσμοπολίτη. Η έννοια του κοσμοπολίτη, εν προκειμένου, δεν είναι η έννοια του αποδεσμευθέντος από την ιδιότητα του πολίτη που κινείται στον πλανήτη, αλλά ο έχων την θεσμική ιδιότητα του πολίτη της πόλης
αλλά και του πολίτη της κοσμόπολης. Η αντιστροφή των όρων δηλαδή. Αυτή λοιπόν η νέα πραγματικότητα της τεχνολογίας επικοινωνίας αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Αλλάζει στον τομέα της εργασίας, παραδείγματος χάρη. Έχουμε την απόρριψη της εργασίας σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε το μετασχηματισμό της εργασίας. Έχουμε τη μετάβαση από την εξαρτημένη εργασία στην παροχή έργου. Άρα, στη συνάντηση εδώ του επιχειρήν με τον φορέα της εργασίας, στο ζήτημα της μη ανάγκης, για διαφορετικούς λόγους, να διατηρούμε χώρους εργασίας, να συμβάλλουμε στην συνταξιοδότησή μας ή στην πρόνοιά μας ως επιχειρήσεις, μια συνάντηση δηλαδή η οποία εν τέλει θα μας οδηγήσει σε ένα άλλο οικονομικό περιβάλλον. Και πολλά άλλα τέτοια ζητήματα, όπως και στο μετασχηματισμό της όποιας ανάγκης χειρονακτικής εργασίας ή οποιασδήποτε εργασίας σε εργασία εμπόρευμα. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα δεν είναι καινούργια. Είναι καινούργια για την εποχή μας. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, τα συναντάμε, τα έχω περιγράψει εδώ και δεκαετίες, στην πόλη κράτος. Καθοδόν από την κρητομυκηναϊκή εποχή στην κλασική εποχή και που στη συνέχεια μετασχηματίζονται στην περίοδο της Οικουμένης. Επομένως, έχει να μας εμπνεύσει το παρελθόν με όρους προσέγγισης των σημερινών καταστάσεων. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα μπορέσει να αποκατασταθεί μια νέα συνθήκη ισορροπίας μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας και, ή κοινωνίας και πολιτικής σήμερα. Όταν οι δυνάμεις της οικονομίας έχουν υπεύσει στο μέλλον και το έχουν ελέγξει, άρα έχουν ηγεμονεύσει και βεβαίως οι κοινωνίες παραμένουν ερμητικά έγκλειστες στις προδιαγραφές, δηλαδή στις αξίες και στους θεσμούς του 19ου αιώνα. Το βλέπουμε αυτό στις αντιδράσεις των κοινωνιών. Ψηφίζουν αντισυμβατικά, αλλά οδηγούνται στο ίδιο αποτέλεσμα. Το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ χαρακτηριστικό. Οι αντισυμβατικές πολιτικές δυνάμεις είναι οι δυνάμεις σήμερα που επικαλούνται τον παλαιό φιλελευθερισμό. Εν αντιθέσει προς τον νέο φιλελευθερισμό, ο οποίος θέλει την υπέρβαση αυτού του φιλελευθερισμού και εξ αυτού του λόγου η αντίθεση, προσέξτε, υπάρχει μεταξύ της ακροδεξιάς, που είναι ο παλαιός φιλελευθερισμός, όχι ο ναζισμός. Έχει σημασία να το προτείνει. Αυτό που καταλογίζεται σήμερα στις αντισυμβατικές δυνάμεις ως ακροδεξιά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο παλαιός φιλελευθερισμός στη βάση του με πολλά δημαγωγικά στοιχεία. Γιατί ακριβώς επικαλείται το παρελθόν. Εν αντιθέσει προς τον νέο φιλελευθερισμό που έχει υπεύσει στο μέλλον, αλλά που λειτουργεί δυναστικά επί των κοινωνιών, γιατί έχει κυριαρχήσει. Πώς θα αποκατασταθεί η ισορροπία λοιπόν? Η τεχνολογία της επικοινωνίας έχει ένα χαρακτηριστικό ιδίωμα, ότι δεν είναι αυτό που περιγράφουν. Σήμερα τι μας λένε? Ότι η τεχνολογία της επικοινωνίας είναι η τεχνολογία της πληροφόρησης. Δηλαδή, εστιάζουν στην πληροφόρηση που είναι αυθονία, δεν χρειάζεται να πάω στη βιβλιοθήκη, πηγαίνω στη βιβλιοθήκη την ιντερνετική και πληροφορούμε αυτό που θέλω κατά βάση. Εστιάζει στην πληροφόρηση πάνω στα γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη, αλλά αποκρύπτει ότι η τεχνολογία της επικοινωνίας έχει ένα ιδίωμα το οποίο φέρνει τον κόσμο ή είναι ικανή να φέρει τον κόσμο στη νέα εποχή, στη μετάβαση. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα το σύστημα της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής να οικοδομηθεί στο επίπεδο της τεχνολογίας της επικοινωνίας. Δεν θα συναντιόνται δηλαδή οι άνθρωποι εάν αποφασίσουν να αλλάξουν το πολιτικό σύστημα ή το οικονομικό σύστημα, δεν θα συναντιόνται σε κάποια πνίκα με φυσικό τρόπο. Κατά την ίδια έννοια που και οι Αθηναίοι δεν συναντιόντουσαν στην πνίκα προκειμένου να πιούν καφέ. Δεν είχαν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν σώμα ώστε να
διαβουλευθεί και να αποφασίσει. Άρα να αυτοκυβερνηθούν εν δημοκρατία. Γι' αυτό και συναντιόντουσαν. Σήμερα λοιπόν αυτή η συνάντηση γίνεται και στο μέλλον θα γίνει ακόμα περισσότερο εφικτή στο επίπεδο της τεχνολογίας επικοινωνίας. Η συζήτηση αυτή όμως δεν θέλουν να ανοίξει. Γιατί δεν θέλουν να φύγει ο κόσμος από τον εγκλεισμό του 18ου και του 19ου αιώνα. Θα κλείσω με ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχα προσκληθεί πέρυσι τον Νοέμβριο, όχι αυτόν που, τον προηγούμενο Νοέμβριο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου με αφορμή την επίθεση σε ένα σατυρικό περιοδικό εκεί, αποφάσισαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης να οργανώνουν κάθε χρόνο ένα παγκόσμιο φόρουμ για τη δημοκρατία. Μου προκάλεσε τρομερή εντύπωση ότι οι εκατοντάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν εκεί είχαν στην ατζέντα τους ένα και μόνο ζήτημα, μάλλον δύο. Το ένα ήταν πώς θα ελέγξουν τον πολίτη ο οποίος σε επίπεδο τεχνολογίας της επικοινωνίας, ίντερνετ, να το λέμε απλά, διαμορφώνει την προσωπική του πολιτική ατζέντα, κοινωνική ατζέντα, οικονομική ατζέντα και διαλέγεται με το σύνολο του πλανήτη, άρα πώς θα τον ελέγξουν ώστε να τον υποτάξουν στις προδιαγραφές της ενιαίας σκέψης όπως γινόταν με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, πώς θα νομιμοποιήσουν ως καταξίωση της δημοκρατίας τις περίφημες ΜΚΟ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που στην πραγματικότητα λειτουργούν ως οι συμμορίες στο μακρύ χέρι της διεθνούς των αγορών. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος. Το άλλο είναι ότι όταν εξήγησα εκεί ότι η τεχνολογία της επικοινωνίας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα να οικοδομηθεί εκεί το πολιτικό σύστημα και επομένως να ενσωματώσει τον πολίτη και τον πολιτικό λόγο στο πολιτικό σύστημα αυτόν που κινείται στο επίπεδο του ίντερνετ και έτσι να συνομιλεί ο πολίτης με τον άλλον πολίτη με βάση την πολιτική ατζέντα που διαμορφώνεται μπροστά του. Πρώτον, η ανακοίνωση που όλες οι ανακοινώσεις ακολουθούνταν μάλλον με διάλογο, έκλεισε απότομα, έγινε διάλειμμα και με κάλεσε η Γενική Διευθύντρια, η κυρία Δημοκρατία όπως τη λέγανε, που προείδρευε και οργάνωνε αυτό το φόρουμ, στο γραφείο της και ήμασταν κοντά μία ώρα για να της εξηγήσω πώς σκέφτομαι. Και της εξήγησα εγώ ότι μπορούν να ξεκινήσουν πειραματικά να δουν εάν η ατζέντα, η ημερήσια διάταξη δηλαδή του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι συμβατή και πώς την αντιμετωπίζει ο πολίτης με την έννοια του λεγόμενου δημοσκοπικού δήμου που έχω εισαγάγει, που είναι η ακριβής αποτύπωση της βούλησης μιας κοινωνίας. Και αφού με άκουσε και μου έθεσε κάποιες ερωτήσεις, στο τέλος λέει, μα κύριε Κοντογιώργη, αναλογίζεστε ότι μπορεί η κοινωνία να επαναφέρει τη θανατική ποινή? Λέω, κυρία μου, αναλογίζεστε τα εγκλήματα που διαπράττει σήμερα η πολιτική εξουσία, ακριβώς γιατί δεν είναι υπεράνω του νόμου όπως ο παλιός απολυταρχικός άρχον και επομένως αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για τις τύχες μιας ολόκληρης εποχής. Δεν βλέπετε, λέω, ότι γίνεται στον κόσμο με αυτούς που καταχρώνται της πολιτικής αρμοδιότητας η οποία τους ανατίθενται, αφού δεν έχουν λόγους αντιπροσώπευσης? Μου χαμογέλασε και μου είπε θα το σκεφτούμε. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι υπάρχει ένα κλίμα ενιαίας σκέψης, μια τρομερή ανησυχία για αυτό που πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, αλλά που θέλουν να το καθυστερήσουν. Ερχόμαστε λοιπόν στο τελικό συμπέρασμα. Η επιστήμη της κοσμοστημικής γνωσιολογίας διδάσκει ότι έχουμε τρία στον ανθρωποκεντρισμό βασικά πολιτιακά συστήματα. Την εκλόγιμη μοναρχία ή τη συνταγματική μοναρχία αναλόγως, πάντως τη μοναρχία, που κατέχει ένας με τους ολίγους το πολιτικό σύστημα που λέγεται κράτος και η κοινωνία που είναι ιδιώτης. Έχουμε την αντιπροσώπευση που η πολιτική αρμοδιότητα χωρίζεται στα δύο
εντολέα και εντολοδόχου και τις αρμοδιότητες του εντολέα της αναλαμβάνει η κοινωνία, η οποία για να τις αναλάβει πρέπει θεσμικά να συγκροτηθεί σε δήμο, άρα ιντερνετικό δήμο εν προκειμένου, και τη δημοκρατία, που η κοινωνία ενδύεται το πολιτικό σύστημα και ένα μεγάλο μέρος αυτού που λέγεται διοίκηση και δικαιοσύνη κλπ. Και αποφασίζει αυτή και το κράτος μεταβάλλεται σε θεράποντα του κατόχου της πολιτείας. Ουσιαστικά δηλαδή η κοινωνία στη δημοκρατία έτσι ανακτά την καθολική πολιτική αρμοδιότητα, άρα την καθολική ελευθερία και επομένως αποφασίζει αυτή για τη μοίρα της. Το ζήτημα δεν είναι να πούμε ότι σήμερα συντασσόμαστε με τη δημοκρατία. Το ζήτημα δεν είναι καν να συγκροτήσουμε το ολοκληρωμένο σύστημα της αντιπροσωπευτικής πολιτείας. Το ζήτημα είναι να οδηγηθούμε σε μια προσομοίωση αντιπροσώπευσης, κατά τη δηλαδή, ώστε οι πολιτικές να είναι, το πολιτικό προσωπικό να είναι υποχρεωμένο να διαλέγεται με την κοινωνική συλλογικότητα. Άρα το ατομικό να ενσωματωθεί στο συλλογικό, το οποίο συλλογικό όμως δεν θα είναι το κράτος, αλλά θα είναι η κοινωνία συντεταγμένη σε δήμο. Τότε θα τεθούν άλλοι όροι στην λειτουργία και του επιχειρήν και του ατόμου στην κοινωνία και της πνευματικής ζωής και όλα. Θα έχουμε δηλαδή μια νέα επιστήμη του παρόντος, μια νέα επομένως επιστήμη πάνω που θα αφορά στις ανάγκες από τις πόλεις μέχρι τις χρήσεις όλων των φαινομένων τα οποία αναπτύσσονται και τα μέσα στα οποία καλούμαστε να ζήσουμε. Αυτή είναι, αν θέλετε, διαγραμματικά η προσέγγιση της κοσμοσυστημικής γνωσιολογίας. Μια νέα επιστήμη με καθολικά χαρακτηριστικά που ανασυγκροτεί την κοσμοϊστορία και την θέτει με άλλη οπτική, σε άλλη τροχιά, που αποφαίνεται για το τι είναι το σήμερα, ποια φάση, σε ποια πραγματική φάση βρίσκεται και κυρίως πού πηγαίνουμε και τι σηματοδοτούν οι σημερινές εξελίξεις και γιατί οδεύουμε σε μια άλλη φάση και όχι και δεν παραμένουμε μέσα στην παρούσα φάση που γέννησε ο 18ος και 19ος αιώνας. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε καθηγητά. Ήσασταν πραγματικά χύμαρος στο λόγο σας και μας φωτίσατε πάρα πολλές απόψεις. Ωστόσο, έχουν τεθεί κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη από αυτές λέει ότι η άποψή σας σε σχέση με τις ατομικές ελευθερίες και την αλλαγή του νομισματικού συστήματος και τη δημιουργία του ψηφιακού χρήματος. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Πρώτα-πρώτα, σε σχέση με την ατομική και όχι ατομικές ελευθερίες. Ναι. Η ατομική ελευθερία είναι μία. Γενικώς η ελευθερία είναι μία που, κατά την άποψή μου, έχει πεδία εφαρμογής. Το ατομικό, η προσωπική μας ζωή, το συλλογικό, το κοινωνικό, η κοινωνική ελευθερία στην οποία εντάσσεται και η οικονομική ελευθερία που έχει να κάνει με τις συμβάσεις που συνάπτει το άτομο με τα υποσυστήματα και την πολιτική ελευθερία που έχει να κάνει με το ανήκειν της ευθύνης του συνόλου της κοινωνίας. Επομένως, η ατομική ελευθερία αφορά στη ζωή των ανθρώπων μέσα σε μία συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα. Πρέπει να πω, γιατί επικρατεί μία σύγχυση, λένε σήμερα ότι η ελευθερία του ενός, εννοούν την ατομική ελευθερία βεβαίως, σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Δεν είναι ορθό αυτό. Η ελευθερία του ενός είναι πλήρης στο πεδίο που την απολαμβάνει και δεν υπόκειται στους περιορισμούς της ελευθερίας του άλλου. Θα το πω με ένα παράδειγμα. Θέλω να ακούσω μουσική στο σπίτι μου. Έχω απεριόριστη δυνατότητα να την ακούω 24 ώρες το 24ωρο. Εάν ανεβάσω την ένταση
και ενοχλώ τον γείτονα που δεν θέλει να ακούσει τη μουσική τη δική μου ή που δεν θέλει να ακούσει μουσική, δεν σημαίνει ότι η ελευθερία η δική μου βλάπτει την ελευθερία του γείτονα. Σημαίνει ότι εγώ ασκώ εκείνη την ώρα δύναμη, την ισχύ μου, άρα κάτι που είναι ένα είδος εξουσίας πάνω στον γείτονα, όχι την ελευθερία μου. Είναι μια κατάχρηση δηλαδή μιας σχέσης και όχι μια κατάχρηση ελευθερίας. Επομένως, η ατομική ελευθερία ορίζεται ως αυτονομία και διαφέρει από τα δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη μιλάμε για τα δικαιώματα στον τομέα της εργασίας. Τα δικαιώματα στον τομέα της εργασίας τείνουν να προστατεύσουν αυτό που έχουμε, την ατομική ελευθερία, εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Δηλαδή, στον τομέα της εργασίας, που με τη σύμβασή μας, με την υπογραφή μας, παρετούμεθα από τον αυτοκαθορισμό μας και αποφασίζει ο άλλος τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί να μας πει, αφού σε έχω και σε πληρώνω, θα πας να μου πλύνεις και τα πιάτα στο σπίτι ή να με κακομεταχειριστεί κλπ. Υπάρχει, δηλαδή, η περίμετρος των δικαιωμάτων που καθορίζει τα όρια άσκησης της δικής μου ελευθερίας της ατομικής, αλλά και της εξουσίας του άλλου. Για το νομισματικό σύστημα είναι μία σύμβαση, ξέρετε. Η μεγάλη τομή έγινε τον 8ο αιώνα, όπου ανακαλύφθηκε το νόμισμα. Μέχρι τότε το νόμισμα ήταν τα κιλά του χρυσού, τα πολύτιμα μέταλλα ή και η φυσική ανταλλαγή. Το νόμισμα, αυτό το μικρό μεταλλικό είδος χρήσεως, εμφανίζεται τότε λοιπόν και έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει μία επανάσταση στον τομέα των ανταλλαγών. Έτσι υπονομεύθηκε μια ευρύτερη περιοχή και έτσι αναπτύχθηκε ο κόσμος στη συνέχεια. Η νομισματική οικονομία είναι ο καταλύτης για τη μετάβαση στον ανθρωποκεντρισμό. Αυτό όμως συνδυάστηκε μάλλον με την επινόηση του νέου αλφαβήτου, που ήταν χρηστικό για να κάνει κανείς τα τευτέρια του ή να γράφει τις σκέψεις του, και συγχρόνως μέρος της αριθμητικής, έτσι, των μαθηματικών. Πώς θα μετρήσω πόσα χρήματα έχω, σε τι αντιστοιχεί το προϊόν που πουλάω και ούτω καθεξής. Αρρύθμιση και γραφή και νόμισμα. Αν δείτε την Αλφα Τράπεζα, η σημαία της είναι το πίσω μέρος του πρώτου αυτού νομίσματος, που είναι το νόμισμα της Έγινας εκείνη την εποχή. Σήμερα που εισερχόμεθα λοιπόν στην εποχή της τεχνολογίας της επικοινωνίας, είναι αναπόφευκτο να οδηγηθούμε και στην διαμόρφωση άλλων μέσων ανταλλαγής που θα έχουν το χρήμα ως στοιχείο διακίνησης. Ήδη τίνει να ξεπεραστεί και το χαρτονόμισμα, όπως τίνει να ξεπεραστεί και το απλό οποιοδήποτε νόμισμα μέσα από τις πιστωτικές μας κάρτες. Όπως αύριο τα ψηφιακά νομίσματα. Σε μία άλλη μακρινή εποχή, πιστεύω, διότι εδώ κάνω προβολή, αν θέλετε, φαντασίας, η έννοια του νομίσματος θα είναι μία έννοια η οποία θα διέρχεται από το στοιχείο της επικοινωνίας. Δηλαδή θα είναι αυτό που λέγεται σήμερα ψηφιακό, αλλά που είναι στα σπάργανα και το οποίο δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτό στο μέλλον ή όχι. Έχει σημασία όμως να προσέξουμε κάτι. Το νόμισμα, άρα το κεφάλαιο, έχει πολλές λειτουργίες. Η μία λειτουργία είναι η ανταλλαγή. Η άλλη είναι η κάλυψη των αναγκών μας. Μια τρίτη όμως σημαντική λειτουργία του νομίσματος είναι η συσσόρευση ισχύως, η δύναμη που εμπεριέχει η κατοχή του νομίσματος. Και εδώ τίθεται το ζήτημα. Όποια και να είναι η μορφή του νομίσματος, υλική ή ψηφιακή, ποιος
βάζει τα όρια. Ποιος κανονίζει δηλαδή τι θα γίνει αυτό το χρήμα που παράγεται. Θα παράγουμε χρήμα το οποίο δεν θα έχει ανταποκρισιμότητα με τον παραγωγικό ιστό της χώρας και του κόσμου. Δηλαδή θα αναπαράγουμε το χρήμα στο χρηματιστήριο, παραδείγματος χάρη, ΕΣΑΗ ή μέσα από την ψηφιακή μας λειτουργία, ή θα μπουν εδώ κανόνες. Παλαιότερα ήταν ο κανόνας του χρυσού. Σήμερα δεν είχε ακόμα διευκρινιστεί στις νέες συνθήκες ποιος θα είναι ο κανόνας που θα συγκροτεί την έννοια του νομίσματος και που θα αποφασίζει πόσο θα είναι, πώς θα παράγεται και κυρίως πώς θα γίνεται η αναδιανομή του. Διότι τελείωσε η εποχή που η στόχευση του κοινωνικού ανθρώπου ήταν να έχει ένα μέρος της ιδιοκτησίας για να μπορεί να ζει ή να έχει έναν μισθό και να μπορεί να ζει. Και αυτό ακόμα τελειώνει. Εάν οδηγηθούμε στην αντιπροσώπευση και δει στη δημοκρατία, οι όροι του παιχνιδιού θα αλλάξουν ριζικά. Δηλαδή το ερώτημα δεν θα είναι ποιος κατέχει την οικονομία, το οικονομικό σύστημα, αλλά πώς και με ποιους όρους και σε ποιο βαθμό γίνεται η αναδιανομή του οικονομικού πλεονάσματος. Και τι στοιχειοθετεί την έννοια του οικονομικού πλεονάσματος. Δηλαδή, τι πλούτο θα κατέχει ο Bill Gates. Μπορεί να έχει έναν τεράστιο πλούτο τον οποίο δεν έχει και τι να τον κάνει, άρα είναι έξω από την οικονομία, ή θα αποφασιστεί να υπάρχει ένα όριο ώστε να διακτηνώνεται και σε παραγωγικές συνθήκες το νόμισμα ή ο συσσωρευμένος πλούτος που μπορεί να κατέχει κάποιος. Αυτά όλα τα αποφασίζει η πολιτική όμως. Και η σημερινή πολιτική αποφασίζει σύμφωνα με το τι υπαγορεύει η διεθνής, όπως έχω αποκαλέσει, των αγορών. Η διεθνής των αγορών είναι ο καταλύτης σήμερα στις αποφάσεις αυτές. Και επομένως δεν μπορεί αυτό το πολιτικό σύστημα να απαντήσει στα κέρια ζητήματα που θέτει η νέα εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας, της τεχνολογίας της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό. Ευχαριστώ κύριε Κοντογιώργη, ήσασταν πάρα πολύ αναλυτικός. Ίσως θα προτιμούσα να είστε λίγο πιο σύντομος για να έχουμε περισσότερες ερωτήσεις και θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Βαγιακάκο, στον αντιπρόεδρό μας, γιατί έχει μια ερώτηση. Ναι, καλημέρα σας κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας συνδέσω ένα θέμα εμπειρίας το οποίο έχουμε πολλοί από τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο και ιδιαίτερα όσοι από εμάς ασχολούμεθα με την αρρωγή άλλων ανθρώπων, συμβουλευτικά, ψυχοθεραπευτικά, κατά από οποιαδήποτε ιδιότητα. Η προσέγγιση μας είναι συστημική, επομένως παρατηρούμε τα φαινόμενα τα οποία υφίστανται οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτά ζητούν λύσεις. Ένα λοιπόν φαινόμενο το οποίο γίνεται περισσότερο έκδηλο όσο περνάει ο χρόνος, είναι η διαχωριστικότητα. Και φαίνεται ότι η διαχωριστικότητα αυτή είναι εγγενής, ριζωμένη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από μία αντιπαράθεση κουλτούρας, κρατών. Τώρα που γινόμαστε ένα πολύ μεγαλύτερο διεθνές χωριό όλοι μας και υπάρχει τόση μεγάλη ανταλλαγή μεταξύ μας σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαχωριστικότητα αντί να μειώνεται, λογικά, αυξάνεται. Τι μπορείτε να μας διαφωτίσετε? Ευχαριστώ πολύ. Όταν λέτε διαχωριστικότητα εννοείται τους αποκλεισμούς ουσιαστικά που συμβαίνουν στην εποχή μας, με εντυνόμενο ρυθμό. Πάσης φύσεως, διαχωρισμούς και αποκλεισμούς. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι τα περισσότερα περιστατικά τα οποία συστημικά ζητούν λύσεις από έναν αρρωγό είναι από αποκλεισμένους ανθρώπους. Αποκλεισμός από την οικογένεια, αποκλεισμός από την εργασία, αποκλεισμός από την πολιτιακή του δραστηριότητα, αποκλεισμός από τα χρήματα, αποκλεισμός από τη δυνατότητα να εκφράσει τη φωνή του. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή πρέπει να είμαι σύντομος, υπάρχουν τρία επίπεδα που πρέπει να αναδείξει κανείς με βάση την ερώτησή σας. Το πρώτο είναι ότι συμβαίνει μία,
θα το πω εναρμόνιση, όχι ομοιογενοποίηση, σε παγκόσμια κλίμακα που συνάδει με την τεχνολογία της επικοινωνίας, την προσβασιμότητα δηλαδή που έχει ο άνθρωπος, με αυτό που αποτελεί εξωτερική αξιακή πραγματικότητα. Δινόμαστε με τον ίδιο τρόπο περίπου, κινούμαστε με τον ίδιο τρόπο, περίπου σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε εμείς την Κουστανέλα και ο άλλος κάτι άλλο. Έχουμε κάποιες οριακές καταστάσεις αυτού του είδους, αλλά δεν είναι οι κυρίαρχες. Απ' την άλλη όμως, στο μέτρο που η δύναμη, η ισχύς είναι η παράμετρος εκείνη που καθορίζει τα ανθρώπινα στις κοινωνικές, στην κοινωνική ζωή, στην οικονομική ζωή, στην πολιτισμική ζωή, η αποκλεισμή αυτή είναι αυτονόητη. Όποιος είναι μέσα ή εγκύτερα στο σύστημα, κατέχει προνόμια ή καταλαμβάνει προνόμια. Όποιος είναι έξω, γίνεται και υφίσταται τον αποκλεισμό. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Κάντε μια προβολή σκέψης στις δράσεις που έχετε και διερωτηθείτε αν αυτοί οι άνθρωποι εκαλούντο να συναποφασίσουν γιατί πρέπει να γίνει στα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Οι λύσεις θα ήταν ίδιες, θα είχαν ανάγκη της δικής σας παρουσίας που είναι μια ιδιωτική συλλογική δράση ή η πολιτεία ή άλλοι θεσμοί μέσα στην πολιτεία που ήταν, θα ήταν διαπεμπιστευμένοι για αυτό το σκοπό θα έδιναν τις λύσεις στις οποίες θα συμμετείχαν για να τις καθορίσουν οι ίδιοι αυτοί που σήμερα γίνονται υφίστανται τον αποκλεισμό. Άρα λοιπόν είναι θέμα συστήματος και κυρίως υπέρβασης ακόμα και αυτού του παλαιού συστήματος που δημιουργούσε συνενέσεις μέσα στα κράτη, επομένως λειτουργίας όλων των πτυχών της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής με όρους ισχύως, δηλαδή διακρατικής πραγματικότητας. Ευχαριστούμε και πάλι. Υπάρχει μια άλλη κάπως σχετική ερώτηση με αυτό που ερωτήθηκε. Ενώ λέει οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έχουν εσωτερικά περισσότερη προσωπική ελευθερία για ανάπτυξη και μπορούν να διευθετούν κάποιες σχέσεις τους, εξωτερικά η ελευθερία αφαιρείται ολοένα και περισσότερο, είτε αυτή είναι οικονομική είτε συμμετοχική σε αποφάσεις. Πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτής της μεγάλης διαφοράς των δύο ελευθεριών? Η προσωπική, η εσωτερική ελευθερία είναι δεσμευμένη από το αξιακό σύστημα που ζούμε. Αναμφισβήτητα όμως και βλέπουμε ακριβώς ότι οι κοινωνίες είναι πολύ πιο μπροστά από τους στοχαστές μας, οι κοινωνίες εισπράττουν πολύ περισσότερο τις συνέπειες αυτής της πραγματικότητας, την οποία την διηλύουν στο εσωτερικό τους και γι' αυτό το λόγο και στο κοινωνικό αλλά κυρίως στο πολιτικό επίπεδο ψηφίζουν, ενισχύουν πολιτικές δυνάμεις αντισυμβατικές. Δεν έχουν πρόταγμα για το μέλλον, αντιλαμβάνονται όμως και εισπράττουν τις συνέπειες του παρόντος και γι' αυτό στρέφουν την πλάτη τους στις παραδοσιακές δυνάμεις. Θα διαψευστούν και από αυτό και θα συνεχίσουν. Έτσι είναι η εξέλιξη, ώσπου εσωτερικά θα αναπτύξουν προβληματισμούς που θα οδηγήσουν σε ένα νέο πρόταγμα διαμόρφωσης μιας νέας σχέσης της ατομικότητας με τη συλλογικότητα. Γιατί το ζητούμενο, όπως προείπα, είναι εάν το άτομο θα είναι ιδιώτης έξω από το συλλογικό και το συλλογικό θα το κατέχει το κράτος, το πολιτικό προσωπικό συγκεκριμένα και ο μονάρχης, ή θα περιέλθει στην κοινωνία εν μέρη ή εν όλο και το ατομικό επομένως θα ενσωματωθεί θεσμικά στο συλλογικό και θα καθορίζει και τη συλλογική του μοίρα. Ευχόμαστε να γίνει το δεύτερο. Γιατί... Προοπτικά... Ναι. Και προσέξτε, προοπτικά θα γίνει. Το ερώτημα είναι ο χρόνος.
διότι, ξέρετε, η δυναμική στην εξέλιξη των κοινωνιών που διδάσκει η ιστορία λέει ότι ο άνθρωπος το πρώτο που επιδιώκει είναι ατομική του ελευθερία και δικαιώματα για να πιέζει αυτούς που κατέχουν το συλλογικό, το πολιτικό σύστημα. Όταν διαπιστώνει ότι ανατρέπονται αυτές οι σχέσεις, τότε διεκδικεί μεγαλύτερη συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα, στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Και όσο ανατρέπονται ξανά, περισσότερη συμμετοχή. Δηλαδή η εξέλιξη προς την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία δεν είναι θέμα διανοητικό. Γίνεται διανοητικό και επομένως εξωτερικεύεται ως πρόταγμα λόγω των συνθήκων οι οποίες κάνουν ανέφικτη τη ζωή των ανθρώπων με όρους αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ευημερίας στις συνθήκες που μέχρι τώρα τότε ζούσαν. Άρα λοιπόν σε αυτή τη διαλεκτική σχέση μεταξύ κοινωνίας, οικονομίας και πολιτικής, η πολιτική θα κληθεί να διαιτητεύσει, αλλά με την θεσμική ενσωμάτωση της κοινωνίας μέσα σε αυτήν. Άρα του ατομικού στο συλλογικό, εν μέρη και εν συνεχεία εν όλο. Σας ευχαριστώ και υπάρχει μια ερώτηση νομίζω που πάει λίγο παραπέρα την κουβέντα επάνω σε αυτό και λέει τι έννοια δίνεται στη συνωμοσιολογία. Είναι έτσι, είναι και αυτό ένα φαινόμενο κοινωνικό και από κάτω μια ερώτηση που επεκτείνει είναι μια προσπάθεια ατόμων και λαών να έχουν λόγο, να αμφισβητούν τους κρατούντες και από την άλλη οι κρατούντες να απαξιώνουν αυτήν την προσπάθεια έκφρασης της ελεύθερης γνώμης δηλαδή. Η συνωμοσιολογία μπορεί να είναι αποτέλεσμα αδυναμίας αλλά και άγνοιας των πραγμάτων, του πώς διαμορφώνονται και επομένως αποδίδονται σε σκοτεινές δυνάμεις ή και αποτέλεσμα καλλιέργειας αυτής της αντίληψης για να εκτραπεί η σκέψη των ανθρώπων από τους πραγματικούς υπευθύνους. Στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι, παραδείγματος χάρη. Γιατί εκεί εκτρέπουν οι πολιτικοί άρχοντες και όχι μόνο, τη σκέψη των ανθρώπων για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες. Δεν έχουμε χρόνο να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα, ξέρετε, που είναι πολύ χαρακτηριστικά πώς η καταστροφή ή το πρόβλημα δημιουργείται από το πολιτικό προσωπικό και στη συνέχεια αποδίδεται στους ξένους από τους ίδιους προκειμένου να στραφούν αλλού τα βέλη της κοινωνίας και η προσοχή της. Πολύ χαρακτηριστικό εξίσου παράδειγμα είναι η στροφή στην μεταφυσική, στο θείο. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αδυναμία και αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα, που προσφεύγει στο θείο. Προσφεύγει εκεί που του δίνει, θα του προσφέρει, θεωρεί ότι θα του προσφέρει μια εσωτερική ανακούφιση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εκκλησίες γέμισαν στη διάρκεια της κρίσης, ενώ προηγουμένως ελάχιστοι πήγαιναν στην εκκλησία στην Ελλάδα. Εάν δούμε αυτό το φαινόμενο στην πρώην Σοβιετική Ένωση, εκεί είναι πολύ πιο αποδεικτικό ακόμη. Και μια ίσως τελευταία ερώτηση λέει ότι μέσα στην ανθρωποκεντρική έννοια όπως την ορίσατε περιλαμβάνει και την προσωποκεντρική έννοια του Carl Rogers, ο οποίος θεωρεί ότι μέσα από τις ενδοβαλμένες πεποιθήσεις στο πρόσωπο άτομο ερμηνεύει κάθε γεγονός υποκειμενικά και άρα πιθανόν να χρειαστεί περισσότερη καλλιέργεια στον πολίτη και στον γονέα προκειμένου να μπορεί να εκπαιδεύσει τον εαυτό του και τα παιδιά του για την ανάληψη της ευθύνης και της κάθε επιλογής στην απόφασή του. Εδώ τίθεται το ερώτημα, αν θέλετε, για να το πάω λίγο πιο πέρα, της παιδείας. Λένε η δημοκρατία είναι θέμα παιδείας. Είναι λάθος. Η δημοκρατία και όλες οι ανθρώπινες εξελίξεις, οι ανθρώπινες καταστάσεις είναι ζήτημα συνθήκων, άρα της ανάγκης, του δικαίου της ανάγκης. Δεν πέρασαν από πανεπιστήμιο οι Αθηναίοι και οι άλλοι για να πάνε στο πανεπιστήμιο, για να κυβερνήσουν οι ίδιοι. Και μάλιστα δεν ξέρανε να γράφουν κιόλας και βάζανε σύμβολα πάνω στο όστρακο. Παρόλα αυτά,
άσκησαν την πιο περίτεχνη οικονομική και πολιτική ηγεμονία που έχουμε συναντήσει στην ιστορία. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Ξέρετε ποιοι είναι σήμερα οι πιο φανατικοί και πεπισμένοι ολιγαρχικοί και που διακινούν το δημοκρατικό χαρακτήρα της αιρετής μοναρχίας που ζούμε? Οι πνευματικοί άνθρωποι. Όχι ο πολλής κόσμος. Εγώ συμβαίνει με τον πολύ κόσμο, τον κοινό λαό, όπως τον αποκαλούσαν τα έγγραφα της δημοκρατίας, των κοινών της τουρκοκρατίας. Έχω απόλυτη δυνατότητα να εξηγήσω αυτά τα φαινόμενα. Να του πω, δηλαδή, του πολίτη αυτού του αγράμματου, ότι αν αυτός έπρεπε να συνενέσει για το δημοσιονομικό σύστημα, για οτιδήποτε, η απόφαση θα ήταν διαφορετική της πολιτικής. Εάν αυτό το πω στους συναδέλφους μου, θα συναντήσω ντουβάρι μπροστά, διότι θεωρείται ότι είναι ύβρις η κοινωνία να μετέχει στα πολιτικά πράγματα. Δυστυχώς, αυτό θα ήθελα να το αναπτύξετε περισσότερο, να σας δώσουμε λίγο, ας κλέψουμε και λίγο από το διάλειμμα, δεν πειράζει. Προσέξτε, είπα ότι η ένταξη του ατόμου στο συλλογικό είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει βεβαίως με θεσμικούς όρους, αλλά πριν από τους θεσμικούς όρους έχει να κάνει με το αξιακό μας σύστημα. Σήμερα έχουμε όλοι εκπαιδευθεί στην αντίληψη ότι ο καθένας από μας, το άτομο, έχει τη δυνατότητα να πει τι πρέπει να γίνει και αν τον ρωτήσουμε να απαριθμίσει 100 προτάσεις για την καλύτερη εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά αν του πούμε, του ιδίου αυτού ατόμου, εσύ και όλοι οι άλλοι μαζί, ολόκληρη η κοινωνία, να συναποφασίσουμε, θα το αρνηθεί. Θα θεωρήσει δηλαδή ότι η κοινωνία δεν είναι δυνατόν να αναλάβετε τους ρόλους. Εδώ, ξέρετε, έρχεται η απάντηση του Αριστοτέλη, γιατί αυτά τα ζητήματα τέθηκαν την εποχή εκείνη. Ο Αριστοτέλης θα μας πει ότι, στο ερώτημα μάλλον, ποιος αποφασίζει ορθότερα, το σύνολο, ο ένας ή ο λίγοι. Η απόφαση του είναι αναντιλέκτως το σύνολο. Γιατί το σύνολο θα διαμορφώσει την τομή μεταξύ των ατομικών απόψεων. Υπάρχει, ξέρετε, μία πραγματικότητα που πρέπει να αποκομίσουμε για το τι σημαίνει σύνολο. Η απόφαση ενός συνόλου, μιας ολόκληρης κοινωνίας, δεν έχει να κάνει με το άθροισμα των επιμέρους απόψεων ενός εκάστου, αλλά έχει να κάνει με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης και επομένως την κατάληξη σε μια τρίτη απόφαση που θα συγκεντρώνει την προσοχή, δηλαδή την πλειοψηφία του μεγαλύτερου μέρους. Συνεπώς θα μας πει ο Αριστοτέλης, αφού έτσι είναι τα πράγματα, μπορεί το κάθε άτομο να υπολείπεται του ειδικού, αλλά η απόφαση, το άθροισμα των απόψεων και η συμπύκνωσή τους ως καταστάλαγμα σε μία απόφαση είναι ανώτερη από την άποψη του ενός που θα είναι ειδικός. Υπάρχει επίσης και μία άλλη παράμετρος του γεγονότος ότι η άποψη του ενός μπορεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο της δημοκρατίας χωρίς να του εκχωρήσουμε και το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, εάν ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Τσίπρας, οποιοδήποτε, θεωρούμε ότι έχει τη σοφή άποψη για τα πράγματα και έχει και ενημέρωση και είναι καλύτερος από μας, σε εισαγωγικά το λέω για να ενισχύσω την άποψή μου, έτσι, την υπόθεσή μου, σημαίνει τι αυτό? Ότι μπορούμε να τον καλέσουμε να μας συμβουλεύσει. Ο Περικλής δεν ήταν πρωθυπουργός. Δεν κατήχε το πολιτικό σύστημα. Σύμβουλος του Δήμου ήταν. Άρα λοιπόν ο ειδικός μπορεί να λειτουργήσει ως ειδικός σύμβουλος
Αλλά το ερώτημα είναι ποιος κατέχει την πολιτεία. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα που δεν έχει να κάνει με την ειδικότητα του γιατρού, του μηχανικού που θα μας θεραπεύσει ή που θα μας φτιάξει το καλό σπίτι, αλλά σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας, έχει να κάνει με το ότι ο καταμερισμός των κοινωνικών έργων στην πολιτική, Durkheim, δεν μας θεραπεύει, μας αφαιρεί πολιτική ελευθερία. Εάν δηλαδή αναθέσουμε σε κάποιον να αποφασίζει για μας, σημαίνει ότι του εκχωρούμε την πολιτική μας ελευθερία. Άρα εμείς γινόμαστε υποκείμενο κυριαρχίας. Αντί να είμαστε εμείς αυτεξούσιοι, αυτοκυβερνόμενοι και επομένως πολιτικά ελεύθεροι. Συνεπώς, η λογική αυτής της κοινωνικής πραγματικότητας που την αποστρεφόμεθα ως ολότητα γιατί είναι καταστροφέας του εαυτού της, μας φέρνει αντιμέτωπους με το άλλο ερώτημα, δηλαδή οι καταστροφές που γίνονται στον κόσμο σήμερα είναι καταστροφές τις οποίες πραγματοποιεί η κοινωνία, όπως συμβαίνει με τα κράτη που αποδίδουν και ενοχοποιούν το έθνος, μια αφηρημένη έννοια που δεν θέλουν να την αποδώσουν στην κοινωνία προκειμένου να δικαιολογήσουν τις δικές τους πράξεις. Ή πρέπει να δεχθούμε ότι το συλλογικό είναι κάτι το οποίο είναι η αιτία των άλλων και άρα πρέπει να έχει την ευθύνη για τη ζωή της. Και είναι η μόνη πραγματικότητα το συλλογικό που μπορεί και δικαιούται να διαπράξει αδίκημα εναντίον του εαυτού της, να βλάψει τον εαυτό της και κανείς άλλος. Αυτή η διαλεκτική σχέση ατομικού και συλλογικού έχει τεράστια σημασία και έχει να κάνει με την εποχή που ζούμε ή με την εποχή που θα ζήσουμε. Άρα με εξελίξεις που συνάπτονται ακριβώς με τα πολιτιακά και άλλα συστήματα. Ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση που δεν ξέρω το αν μπορείτε να την απαντήσετε. Λέει, μια ερώτηση, επειδή το διαδίκτυο φαίνεται να εξυπηρετεί την ενιαία σκέψη, πώς τοποθετήσετε απέναντι στο ελεύθερο λογισμικό? Είναι μήπως η μόνη λύση για τη δημοκρατία στον ψηφιακό κόσμο? Στον ψηφιακό κόσμο η δημοκρατία θα συγκροτεί σύστημα και όχι αυτό που γίνεται σήμερα. Το να έχει κανείς ελεύθερη δυνατότητα να λέει ό,τι του καπνίσει, δεν σημαίνει ότι έχουμε δημοκρατία. Η δημοκρατία σημαίνει ότι ο καθένας θα ενταχθεί μέσα σε ένα συλλογικό πολιτικό γίγνεσθε και θα συναποφασίζει. Το κριτήριο αν έχουμε δημοκρατία ή μοναρχία ή αντιπροσώπευση είναι ποιος κατέχει το πολιτικό σύστημα. Και το οικονομικό, αλλά αυτό είναι άλλη τάξης ζήτημα που πηγαίνει αλλού. Ποιος κατέχει το πολιτικό σύστημα, άρα ποιος αποφασίζει. Εάν αποφασίζει ο ένας ή ο λίγοι, δεν είναι δημοκρατία. Και ας έχουν τη δυνατότητα στον ψηφιακό, όπως και στα καφενεία παλαιότερα, να μιλάνε και να λένε οτιδήποτε περί πολιτικής. Ενσωματώνεται αυτό στην πολιτική διαδικασία. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα έχει μερικά κατάλοιπα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Όταν λέμε έχω λόγο στα πράγματα, δεν εννοούμε έχω τη δυνατότητα να μιλώ ή να φλιαρώ ασυστόλος και επιπαντός επιστητού. Έχω λόγο στα πράγματα σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα του λόγου και έχω και το αποτέλεσμα, το καταληκτικό αποτέλεσμα του λόγου, να συμμετάσχω στη λήψη των αποφάσεων.